Γεια σας. Είμαι η Μελανία Δαμιανού. Έχω γράψει το βιβλίο «Λιτανία του χρόνου», το οποίο εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2019 από τις εκδόσεις Κύχλη. Πριν σας μιλήσω συνοπτικά για το βιβλίο, θέλω να ευχαριστήσω τον Γιάννη Πάσχο και το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών για την πρόσκληση σε αυτή την ενδιαφέρουσα δράση που αφορά συγγραφείς και τα βιβλία τους. Λίγα πράγματα για μένα. Γεννήθηκα και ζω στην Αθήνα, όπου σπούδασα ζωγραφική και φωτογραφία στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Η ζωή μου έχει επηρεαστεί απόλυτα από κάποια βιβλία και ταξίδια, από την παρουσία αλλά και την απουσία αγαπημένων ανθρώπων, όπως επίσης και από τις πορείες μου μέσα στα δάση και τις μεγάλες πόλεις. Η Λιτανία του χρόνου είναι το πρώτο μου βιβλίο. Το έγραψα γιατί ήθελα να μιλήσω για την απόγνωση. Για την αδιέξοδη ζωή, η οποία δεν μπορεί να κρατηθεί από πουθενά. Που περιφέρεται μέσα σε ένα κόσμο αδιασμένο από κάθε νόημα. Η Λιτανία είναι μια μικρή νουβέλα, η οποία έχει ως πυρήνα της μία πόλη κατεστραμμένη και κάποιους επιζώντες. Το βιβλίο είναι χτισμένο πάνω στις μαρτυρίες των αφηγητών, κάποιων κατοίκων δηλαδή, οι οποίοι έζησαν την πολιορκία και την καταστροφή της πόλης τους. Κάθε κεφάλαιο αντιστοιχεί σε μία διαφορετική θέαση, σε μία διαφορετική μαρτυρία της ίδιας τραγωδίας. Ανάμεσα στις αφηγήσεις των κεφαλαίων παρεμβάλλονται οι σημειώσεις, οι οποίες είναι σελίδες από ανώνυμα ημερολόγια με σκέψεις των πολιορκημένων κατοίκων. Στο βιβλίο λειτουργούν ταυτόχρονα δύο επίπεδα. Στο πρώτο κυριαρχεί η κατεστραμμένη πόλη, όπου ανάμεσα στα ερείπια τριγυρνούν άνθρωποι φαντάσματα που μονολογούν, απομονωμένοι στη δυστυχία τους, προσπαθώντας να κατανοήσουν τις αιτίες των δεινών τους. Έχουν ζήσει εκδοχές της ίδιας καθοριστικής εμπειρίας, την πολιορκία, την άλωση και την καταστροφή. Γι' αυτό και όλες οι αφηγήσεις περιστρέφονται γύρω από αυτό το βαθύτατο τραύμα της απώλειας. Οι επιζώντες έχουν χάσει οριστικά και αμετάκλητα οτιδήποτε αγαπούσαν. Άλλος τη μουσική, άλλος την πίστη του, άλλος έναν αγαπημένο άνθρωπο, άλλος τη γραφή και άλλος το σπαθί του. Στην καμένη πόλη δεν έχει απομείνει τίποτα. Είναι όντως επιζήσαντες αυτοί οι αφηγητές? Αυτό είναι ένα ερώτημα που διατρέχει υπογείως όλα τα κείμενα του βιβλίου. Στο δεύτερο επίπεδο της λιτανίας αναδύεται ο ψυχολογικός κώδικας των αφηγήσεων που αφορά τη δυστυχία. Τη δυστυχία της παγιδευμένης ζωής, όπου μια τέτοια ζωή ταυτίζεται με το θάνατο, όχι τόσο τον σωματικό όσο τον ψυχικό. Όταν δηλαδή ένας άνθρωπος εξαναγκάζεται, μόνο και μόνο για να επιβιώσει, να καταργήσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του χωρίς την ελάχιστη προοπτική βελτίωσης μιας τέτοιας τρομακτικής συνθήκης. Υπάρχει άραγε παρηγοριά στις ιστορίες των αποκλεισμών? Πόσο φωτεινή μπορεί να είναι η σκέψη ενός καταδίκου? Σε αυτό το ζωφερό κόσμο είναι ταμένη η Λιτανία. Ένα κόσμο που δυστυχώς εξακολουθεί να υπάρχει. Τόσο ως απειλή όσο και ως πραγματικότητα. Και γύρω μας, αλλά πιθανώς και μέσα μας. Οι εναποπίναντες κάτοικοι της Λιτανίας επιβιώνουν με όποια αποθέματα διαθέτει ο καθένας. Τρέφονται με ψευδεστήσεις, με μνήμες που σβήνουν από μέρα σε μέρα,
με ψίχουλα ζωής που βρίσκουν εδώ και εκεί. Είναι συνηθισμένοι άνθρωποι που πετάχτηκαν έξω από τον κόσμο τους. Μέσα όμως σε αυτό που αποκαλούμε συνηθισμένο, κρύβονται πολλά ενδεχόμενα. Ίσως μια άρρητη πνευματική περιπέτεια ή ακόμη ένα σπαρακτικό ξερίζωμα. Η λογοτεχνία προσφέρει σκαπτικά εργαλεία για να φτάσει κανείς εκεί ακριβώς που το συνηθισμένο ίσως έχει θάψει βαθιά ένα θησαυρό. Οι άνθρωποι της λιτανίας δεν διαφέρουν από μας. Όλες και όλοι βρισκόμαστε πάντα μέσα στη ροή του χρόνου και πορευόμαστε προς μια άγνωστη κατεύθυνση, προσδοκώντας κάποιες απαντήσεις ή απλώς καλύτερες μέρες. Η αφετηρία της λιτανίας μπορεί να βρίσκεται κάπου στο παρελθόν, όμως αυτή η ατέλειωτη πομπή των στιγμών που ονομάζουμε χρόνο κινείται συνεχώς μέσα σε μια αέναη πορεία και μέσα σε αυτή ακριβώς την πορεία κάθε σώμα διανύει πάντα ένα τώρα. Τόσο πραγματικό όσο και φευγαλαίο. Αυτό που ονομάζουμε παρελθόν, είτε κοντινό είτε μακρινό, δεν είναι και τόσο ξένο όσο νομίζουμε. Με τους ανθρώπους που έζησαν πριν από μας, μοιραζόμαστε τις ίδιες αγωνίες, μιας και γεννιόμαστε ευάλωτοι και εκτεθειμένοι στο οτιδήποτε. Εδώ και τώρα συμβαίνουν όσα γνωρίζουμε, αλλά και όσα δεν θα μάθουμε ποτέ. Όσα μπορούμε να σκεφτούμε και να φανταστούμε. Και όλα όσα είναι χωνεμένα μέσα σε εκείνη τη μισοφωτισμένη περιοχή που αφορά τη ζωή των άλλων. Η λογοτεχνία μπορεί να διευκολύνει τις συνομιλίες με ό,τι μοιάζει απόμακρο και ανίκιο. Μας εξοικειώνει με την θνησιγενή, ανεξερεύνητη πολλαπλότητα του κόσμου. Και αυτή ακριβώς είναι η δύναμή της. Θα κλείσω με ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο. Κι άλλο ανερμήνευτο σκοτάδι θα συσσωρευτεί στη μνήμη των ανθρώπων. Κατά μεσής του άδειου κόσμου η πόλη θα αναστηθεί με όλους τους θορύβους και τις ματαιώσεις της καθημερινής ζωής. Καινούρια σπίτια θα χτιστούν και οι δρόμοι της θα φτάσουν ακόμη πιο μακριά. Μα ο ίδιος φόβος θα μεταγγίζεται αναλύωτος μέσα στα χρόνια. Μια ξαφνική σιωπή θα αποτρέπει τους συνομιλητές να καταλάβουν τις κρυφές αιτίες των πραγμάτων. Πολλοί θα προσπαθούν να ερμηνεύσουν τα γεγονότα με σημαδεμένες τράπουλες και σφαίρες από ατόφιο κρύσταλλο. Δεν θα μπορέσουν να προβλέψουν του μέλλοντος τις αέναες επαναλήψεις και τις αντιγραφές των λαθών. Όλα θα ξαναγίνουν, όμως χωρίς επίγνωση. Και θα συμβαίνει κάποτε τα πρόσωπα να αναγνωρίζονται μεταξύ τους, εντελώς ξαφνικά. Κανείς δεν θα είναι προετοιμασμένος. Κάποιοι θα αγγίζονται διστακτικά και άλλοι θα αγκαλιάζονται σφιχτά. Μα οι χρόνοι πάντα θα μπερδεύονται και όλες οι γέφυρες κάποτε θα καταραίουν. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Καλή χρονιά!